κυρία Καραδεδέ, τώρα η επόμενη ερώτηση, αφού μιλήσαμε και για το θέμα της Ευρωζώνης και για το θέμα της Αμερικής και γενικότερα της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα οδηγηθεί σε έξοδο από το ευρώ. Βλέπω χαρακτηριστικά σήμερα έκθεση της Νομούρα που κάνει λόγο και λέει ότι οι πιθανότητες να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη είναι 50-50. Γενικότερα έχουμε καθημερινά εκθέσεις, το γνωρίζετε καλύτερα κι εσείς, για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τώρα, ποια είναι η δική σας εκτίμηση σχετικά με το ευρώ, δραχμή ή επιτρέψτε όπως... μου που χαμογελάω, γιατί αυτή είναι $1 million question, όπως λέμε. Είναι ιδιαίτερα πολύ σύνθετη ερώτηση. Πιστεύω ότι τα σενάρια τρόμου περί πιθανότητας εξόδου της χώρας θα συνεχιστούν. Νομίζω το είδαμε και σήμερα το πρωί στα νέα με την δήλωση της Μέρκελ, όπου λέει ότι να μην περιμένουμε πιθανές αλλαγές με τη σύνοδο του Ιουνίου. Τώρα, πολύ σωστά επισήμανε πρόσφατα ο Μάριο Ντράγκη ότι η Ευρώπη πλέον είναι unsustainable, δηλαδή δεν μπορεί να διατηρηθεί. Πιστεύουμε ότι η λειτουργία του θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το όραμα έχουν αποτύχει. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι επιτακτική ανάγκη να βρούμε κάποια δραστική λύση. Τώρα, η Γερμανία ακολουθεί μία υπεριαλιστική πολιτική και κατά συνέπεια η αυστηρή δημοσιονομική εποπτεία δεν εξυπηρετεί, αντίθετα χρονοτριβεί την κατάσταση. Δεν θα ήθελα να διανοηθώ το σενάριο πιθανής εξόδου της χώρας. Το θετικό εδώ είναι ότι αρκετές χώρες πλέον πιστεύουν, είναι πιο κοντά στη λύση του ευρωομόλογου, όπως και ο Μάριο Μόντι, το είδαμε αυτό πρόσφατα. Σίγουρα θα έχουμε αναμενόμενες εξελίξεις. Αναμενόμενες εξελίξεις. Αναμενόμενες εξελίξεις. Θετικές. Θετικές. Σίγουρα περιπετειώδεις, δεν θα έλεγα, αν θα ήταν θετικές. Γιατί είμαστε στην έπαλξη των γεγονότων, όπως βλέπετε. Τρέχουν μέρα με τη μέρα. Έτσι. Και πραγματικά δεν γνωρίζουμε και τίποτα. Τι μέλη γενέστα, είναι δύσκολο κάποιος να το εκτιμήσει. Είναι δύσκολο βεβαίως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν θεσμός από μόνος του είναι πολύπλοκος και πολυσύνθετος. Και βέβαια οδηγεί σε βαθύτερα αίτια οικονομικά και πολιτικά. Έτσι. Τώρα να περάσουμε και λίγο για την MNSPA και βεβαίως την εταιρεία σας, γιατί ασχολείστε με τις επενδυτικές σχέσεις. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την χρησιμότητα των επενδυτικών σχέσεων και την εφαρμογή τους στον επενδυτικό τομέα πλέον, πόσο σημαντικός Βεβαίως. Μπορεί να είναι? Η MNSPARC είναι συμβουλευτική εταιρεία σε επενδυτικές σχέσεις. Τα κεντρικά της εταιρείας βρίσκονται στην Κύπρο, με operations στην Αθήνα και τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα, ο όρος επενδυτικές σχέσεις αναφέρεται στο strategic management, που ενώνει τις πτυχές του finance, της επικοινωνίας, του marketing και των securities law compliance, ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και του επενδυτικού κοινού. Μέσα από το πλαίσιο αυτό προωθείται η παροχή της ορθής και ισότιμης ροής πληροφοριών με στόχο τη διαφάνεια, ως προς την σωστή λήψη αποφάσεων και ανοχή στο ρίσκο από τους επενδυτές. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι οι επενδυτικές σχέσεις δεν βρίσκουν εφαρμογή μόνο στις δημόσιες εταιρείες, αλλά και στις ιδιωτικές, που είτε επιθυμούν να αναπτυχθούν εκμεταλλεύοντας μία επιχειρηματική ευκαιρία ως επιτοπλίστων με τις μεταγγίσεις κεφαλαίου, είτε για να διασφαλίσουν τη διατήρησή τους. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι πως χαμηλή όγκη συναλλαγών στις μετοχές αποθαρρύνουν τους επενδυτές, έτσι ώστε εταιρικές μετοχές να υποτιμούνται ή να θεωρούνται άγνωστες από το επενδυτικό κοινό. Εδώ ο ρόλος των επενδυτικών σχέσεων υποβοηθεί στην πρόσβαση σε κεφάλαιο σαν ένα μυστικό όπλο, ώστε να χτίζει με άμεσο τρόπο τις εταιρικές σχέσεις και βοηθώντας καταλυτικά στην αύξηση και διατήρηση του κεφαλαίου, στο crisis management, στην διείσδυση με διαφοροποίηση νέων αγορών,
στην εισχώρηση νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων από διεθνείς οικονομικές αγορές, IPOs και pre-IPOs, συνετό risk management και φυσικά καινοτόμες λύσεις επαναχρηματοδότησης. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι οι επενδυτικές σχέσεις είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που σε συνδυασμό με στρατηγικές επικοινωνιακές μεθόδους επιτυγχάνει την άμεση επικοινωνία οικονομικών αποτελεσμάτων με σκοπό την ανάπτυξη και την προστασία του εταιρικού brand. Τώρα, υπάρχουν ελληνικές εταιρείες και δημόσιοι φορείς που βρίσκονται παγιδευμένες στην οικονομική δυσχέρεια. Αυτές οι εταιρείες και οι δημόσιοι φορείς παρουσιάζουν ιδιαίτερα επενδυτικό ενδιαφέρον για μας. Άρα έχετε δει αύξηση του ενδιαφέροντος. Ακριβώς, από ακριβώς. Και οι επενδυτικές ευκαιρίες βρίσκονται στα ακόλουθα τμήματα. Δηλαδή, σε mergers and acquisitions, σε συγχωνεύσεις και εξαγορές δηλαδή, ναι. Σε divestiture of non-core assets και σε refinancing, όπως σε τομείς η αγροτική καλλιέργεια, η μεταλλευτική βιομηχανία, επεξεργασία τροφίμων, επίσης ο τουρισμός, το real estate και φυσικά στα επόμενα χρόνια στην φυσική εξόρυξη πετρελαίου και αερίου, εφόσον πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει να βρίσκεται στον πυρήνα οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών για πολλά χρόνια ακόμα. Άρα εσείς μέσω τόσο δύσκολων οικονομικών συγκυρών έχετε δει αύξηση της πελατολογίας. Έχουμε δει βεβαίως και μπορούμε να πούμε ότι παραμένουμε αισιόδοξοι. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ, πολύ ευχαρίστω να ακούμε τουλάχιστον ότι υπάρχει ένα κομμάτι αισιοδοξίας σε εταιρείες. Τώρα σχετικά με αλλάζοντας θέμα, περνώντας στο πρόσφατο Wealth Management Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τα derivatives.gr στην Αθήνα, είδαμε ότι δείχνεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις εσωτερικές και εναλλακτικές επενδύσεις. Πολύ σωστά. Θα θέλετε να εστιάσετε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι και να μας εξηγήσετε λίγο τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές τις εσωτερικές και εναλλακτικές επενδύσεις και να μας εξηγήσετε και τι ακριβώς είναι. Βεβαίως. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός από τις εναλλακτικές στις εσωτερικές επενδύσεις. Τώρα, εναλλακτικές δεν εμπίπτουν στις καταθέσεις στα μετρητά και στα ομόλογα. Συμπεριλαμβάνουν hedge funds, forex, contracts for difference και πολλά άλλα ακόλουθα. Οι εσωτερικές επενδύσεις αφορούν ένα περιορισμένο αριθμό επενδυτών που ενδιαφέρονται σε εξειδικευμένες επενδυτικές προτάσεις. Όπως δηλαδή fine wine, fine arts, συλλογές γραμματοσύμων, νομισμάτων, μουσικών οργάνων, κλασικών αυτοκινήτων, πολύτιμων λίθων και πολλά άλλα. Μάλιστα, πριν συνεχίσετε, απλά ένα χαρακτηριστικά να αναφέρω. Ναι. Είδαμε ένα breaking news για το θέμα της δημοπρασίας της Ισπανίας. Αντλήθηκαν 2,07 δισεκατομμύρια, με το στόχο βέβαια τα 2 δις λίγο καλύτερα από ό,τι εκτιμούσαν, από ό,τι ήταν ο αρχικός στόχος για τη συγκεκριμένη δημοπρασία ομολόγων της Ισπανίας. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και οι αγορές μετοχών και οι αγορές ομολόγων στη συνέχεια του Market Live. Τώρα, σε επανέλθουμε εμείς στο δικό μας θέμα. Βεβαίως, ναι. Όπως έλεγα λοιπόν, οι εσωτερικές επενδύσεις αναφέρονται σε ένα περιορισμένο αριθμό επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται σε εξειδικευμένες επενδυτικές προτάσεις, δηλαδή σε συλλεκτικές επενδύσεις κατά βάση. Εξαργυρώνουν λοιπόν το πάθος τους, αποκομίζοντας ελκυστικά και σταθερά κέρδη. Τώρα, δεδομένου της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της ύφεσης, οι επενδυτές, από την εμπειρία μας, παρουσιάζονται ιδιαίτερα σκεπτικοί, επιφυλακτικοί και επιλεκτικοί με τις επενδύσεις. Και το κύριο μήνυμά τους, σαφέστατα, είναι η διατήρηση του πλούτου τους. Τώρα, αυτό, κατά συνέπεια, τους οδηγεί στη διασπορά χαρτοφυλακίου. Και εδώ παρουσιάζεται ένα 5 έως και 10% τοποθέτηση σε εσωτερικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα, μπορούμε να δούμε στο monitor. Να περάσουμε τώρα να δείξουμε και το έργο τέχνης. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, είναι το έργο του Πολ Σεζάν,
και ονομάζεται χαρτοπαίχτες στα ελληνικά, The Card Players, λοιπόν, το οποίο, εδώ πρέπει να υπενθυμίσω ότι τον περασμένο Φεβρουάριο έγινε η πώληση του έργου από την οικογένεια Εμπειρίκου στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ, έναντι 250 εκατομμύρια δολάρια. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ενδιαφέρον στην υψηλή κλασική τέχνη και συγκεκριμένα ότι οι Old Masters σχετίζονται ελάχιστα με τις μετοχές και τα ομόλογα των αγορών που καθοδηγούνται από την παγκοσμιοποίηση και δρούν ενάντια στις πληθωριστικές πιέσεις. Μάλιστα. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας αναφέρεται, κυρία Καραδεδέ, και σίγουρα αυτές οι εναλλακτικές και εσωτερικές επενδύσεις είναι μια καλή λύση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εκτός αυτού, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις ανερχόμενες αγορές. Τις αγορές της Κίνας, των Ινδιών και των πετρελοπαραγωγών χωρών, λόγω του αυξηνόμενου οικονομικού και κοινωνικού στάτους. Οπότε δεν είναι μία εφήμερη τάση, μπορούμε να πούμε. Είναι κάτι, μία οικονομική τάση, την οποία θα συνεχιστεί και θα είναι και αναμενόμενη. Μάλιστα. Σίγουρα πρέπει οι επενδυτές, αυτοί τουλάχιστον που έχουν, να βρουν άλλες μορφές επενδύσεων για να μπορέσουν να διασφαλίσουν τουλάχιστον το κεφάλαιό τους και να έχουν και βέβαια και τις απαραίτητες αποδόσεις, τα return on investments που χαρακτηριστικά λέμε. Βλέπω τώρα ότι περνάει και breaking news σχετικά πάντα με την Ισπανική Δημοπρασία. 2,07 δισεκατομμύρια ευρώ από ομόλογα, με επιτόκιο 6,044% από 5,74% την προηγούμενη δημοπρασία. Τσιμπημένο και τσουχτερό λοιπόν το επιτόκιο της Ισπανίας. Σήμερα θα δούμε πώς θα αντιδράσει και η απόδοση για την δεκαετία της Ισπανίας σε λίγα λεπτά από τώρα. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία Καραδεδέ, τη συζήτησή μας, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε, θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο και με το θέμα της Κύπρου, γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Κύπρος, εκτός από την Ισπανία, απασχολεί ιδιαίτερα τις τελευταίες ειδικά μέρες, τα τελευταία 24 ώρα, σχετικά με το ενδεχόμενο προσφυγής ή όχι σε ένα μηχανισμό στήριξης. Μιας και η έδρα της εταιρείας σας είναι στην Κύπρο, εσείς τι είναι αυτό που εισπράτετε? Κοιτάξτε, σχετικά με το ενδεχόμενο της ένταξης της Κύπρου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αν συμβεί αυτό, θα υπάρχει μειωμένος δανεισμός σε σύγκριση με τα επίπεδα της Ελλάδας. Η γεωγραφική θέση της Κύπρου είναι κέρυας σημασίας με τις γειτονικές χώρες και για τις μεταξύ εμπορικές σχέσεις. Αυτό προφανώς θα ενεργοποιήσει αμυντικούς μεχανισμούς με ταχύς ρυθμούς. Μάλιστα. Με ταχύτατους ρυθμούς, θα έλεγα εγώ, ακριβώς, αν ενεργοποιηθούν. Μην ξεχνάμε όμως εδώ ότι η Κύπρος βασίζεται πάνω στο αγγλοσαξονικό σύστημα. Και όπως προανέφερα, είδαμε με βάση τις τελευταίες έρευνες ότι πλέον υπάρχουν κοιτάσματα σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο, τα οποία εδώ έχουν ισχυρή ανάμειξη, μπορούμε να πούμε, έντονη ανάμειξη, οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Ναι. Και επίσης η Ρωσία. Οπότε είναι ζωτικής σημασίας η χώρα να παραμείνει σε λειτουργία. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι πολύτιμος. Managing Director της MNSPA, κυρία Μαρκέλα Καραδεδέ.